Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμη βίντεο εδώ στο κανάλι, καινούριο επεισόδιο, καινούριο ξεκίνημα και για τη σειρά Infinite Fusion. Στο προηγούμενο επεισόδιο φάγαμε φόλα από το Dragon Rage, οπότε ξεκινάμε ξανά από την αρχή, καινούριο Nuzlocke Challenge, καινούρια randomized Pokemon και items. Έχω κάνει την εισαγωγή και έχουμε φτάσει εδώ, δεν έχω δει τα starter, οπότε θα τα δούμε μαζί. Έχουμε εντάκτριο. Δεν είναι fusion τα starter, όπως επίσης και τα wild. Δεν θα είναι η ίδια αρχή με το πρώτο επεισόδιο της σειράς που έχετε δει. Θα κάνουμε fusion δικά μας Pokémon τώρα, οπότε πρέπει να διαλέξουμε καλά το starter μας. Snubbull. Δόκτριο θα πάρω. Θα πάρω δόκτριο. Nickname δεν θα δώσουμε, αυτά θα κάνουμε fusion. Δεν ξέρω αν τα ability θα είναι random. Θα δούμε. Θα κάνω λίγο speed up το παιχνίδι. Ελπίζω να μην ενοχλεί. Εσύ έχεις κάνει fusion. Αναθεμάσαι. Κάτσε πρώτα να δούμε και τον δόκτριο. Έχεις Arena Trap. Δεν μπορούν τα αντίπαλα Pokémon να φύγουν. Και έχουμε 3 Attack, Scratch, Center Attack. Και νομίζω ότι δεν θα μπορώ να το βαρέσω τώρα. Ναι, δεν μπορώ να το βαρέσω. Οπότε αναγκαστικά θα πρέπει να χάσουμε. Καλά θα πάει αυτό. Θυμίζω ότι το Nuzlocke δεν ξεκινάει τώρα, πρέπει να πάρουμε τις Pokeballs και μετά, οπότε έχουμε χρόνο ακόμη να μάθουμε τουλάχιστον μία Ground Type κίνηση κάτι. Κάτσε να κάνουμε και ένα save. Override, ναι. Θέλουμε να πάρουμε το χάρτη. Και θέλουμε να βρούμε κάτι καλό για να κάνουμε fusion τον τοπίο μας. Κάτι καλό θα ήταν αυτό το Vileplume για παράδειγμα. Αν είναι random, πήραμε μπανάνα. Okay. Δεν είναι ποζόν, είναι μπανάνα. Πάρουμε και λίγα XP τώρα που μπορούμε. Βέβαια, τα κόμινα. Μα. Οχώ. Είναι άρρωστο το sprite. Εντάξει και να. Το τι έγινε το. Κάτι κατέβασε το πρόγραμμα, δεν το είδατε εσείς. Και να χάσουμε φυσικά τώρα λίγη σημασία έχει. Γιατί δεν έχουμε Pokeballs, άρα δεν μετράει σαν Nuzlocke. Astonish, ok. Θα μπορούμε τουλάχιστον να πολεμήσουμε και τον Blue τώρα, να τον βαρέσουμε. Αλήθεια είναι, ήθελα να κάνω το επεισόδιο λίγο μεγάλο. Δηλαδή να πάει τουλάχιστον μία ώρα κάπου εκεί, να φτάσουμε μέχρι τη μύστη που είναι αυτό. Volga Dude. Fusion Wild δεν θα παίρνουμε. Θα παίρνουμε μόνο κανονικά Pokémon για να τα κάνουμε εμείς Fusion. Και λέγα ότι ήθελα να κάνω το επεισόδιο έτσι λίγο μεγάλο.
αλλά μάλλον θα το σπάσω σε 2-3 κομμάτια πάλι, γιατί μπορεί να είναι και λίγο κουραστικό μία ώρα. Τι είναι αυτό ρε. Τι να πάρω και τίποτα, πολλά wild Pokemon όμως. Υπερβολικά πολλά. Κάθε δύο βήματα. Φοβάμαι να πολεμήσω Electrode. Bloom Mail. Ρε κάθε ένα βήμα κυριολεκτικά όμως. Βλέπετε κι εσείς. Πραγματική κόλαση. Ωραία, δώστε μου μισό λεπτό. Ελπίζω όταν πάρουμε τις Pokeballs να βρούμε κάτι καλύτερο. Και έχει το Meowth. Θα φύγει με ένα pre-attack, νομίζω δηλαδή, ναι. Μπορεί να παραδώσουμε το πακέτο στον καθηγητή. Ω, ένα κουλάβα θα ήταν πολύ ωραίο Pokémon. Θα μας έκανε full. Gondak. Θα νικήσω για τα XP περισσότερο. Μπας και τον ντόκτριο μάθηκε κάποια επίθεση. Εν τω μεταξύ. Ναι, αφού εσύ μας είπες να σου φέρω με το πακέτο και πάλι έμεινες έκπληκτος. Πήραμε Pokeballs, οπότε πρέπει να χυλάρουμε. Ναι. Λίγο με το speed up χάνεις το... Okay, ναι, έχουν γίνει random τα items όλα. Οπότε δεν πήραμε ακόμη Pokeballs. Μας έδωσε αυτά τα special attack τι είναι. Οπότε θα μας δώσετε κι εσείς κάτι άλλο. Οπότε το θετικό είναι ότι ακόμη να ξεκινήσουμε τον Άσλοκ. Ακόμη να πάρουμε Pokeballs. Το αρνητικό είναι όμως ότι πρέπει να ξαναδιασχίσω αυτήν εδώ την περιοχή με τα τόσα πολλά wild Pokemon. Δεν ξέρω τη φάση κοτόνιντζα. Έλα. Τόσα Pokemon και εμείς θα δώσουμε πάνω στο μιάου. Εγώ θέλω κιουλάδα πάντως. Τώρα μπορούμε να πουλήσουμε. Γιατί δεν μπορείς, οι τρέσεις δεν σπίρουν. Γιατί δεν μπορώ να τα πουλήσω όμως. Οπότε αναγκαστικά πρέπει να πάρω 12 Pokeballs, 2 Potion. Γιατί μου δώσε Onyx αυτός. Στο προηγούμενο... Το πρώτο επεισόδιο δεν του μίλησα, δεν πήρα Onyx. Θα φύγεις να φύγω, ωραία, ευχαριστώ. Δεν πήραμε το Onyx. Και τώρα... Εντάξει, δεν λέει να κάνουμε ντόκτριο με Onyx. Οπότε
Θα πάω τώρα να πάρουμε εδώ Pokemon, το οποίο είναι... Είναι Fusion, οπότε δεν το παίρνουμε. Electrod. Μας κάνει, αλλά πρέπει να προσέχω από Self-Destruct Explosion, το φοβάμαι. Μ' ακόμη ένα στονίζω, νομίζω ότι σκορώζει ωραία. Εμείς όμως θα το πιάσουμε. Έλα ρε, είσαι σε low HP. Μείνε μέσα στην Pokéball. Μείνε μέσα στην Pokéball, μην μας κάνεις τέτοια τώρα. Αν είναι δυνατό. Θα πετάξω Premier Ball. Έχει τα ίδια χρώματα με σένα, μπάς. Γαλήθεια τώρα. Ναι, ευχαριστώ. Μετά από 10 Pokéballs, ξέρω. Τώρα αυτό που σκέφτομαι είναι, να παίρνουμε 2 Pokémon σε κάθε ράουτ όπως το έχουμε κάνει ή να παίρνουμε 1. Νομίζω μπορώ να το κάνω με ένα Pokémon. Πλέον, τώρα που έχω ψιλομάθει το παιχνίδι. Α, δεν μας δίνεις κανένα item εσύ. Θέλω χρήματα για να αγοράσω Pokéball. Οπότε θέλουμε κάποιο καλό item. Για την μπανάνα. Ας πολεμίζουμε λίγους trainers τουλάχιστον για λεφτά. Μίσμαν Τάνικ. Παιδιά, μισό λεπτό, γιατί δεν θα μπορώ να το βαρέσω. Δεν μπορώ να το βαρέσω. Θα κάνω μερικά Santa Attack. Οκ, δεν μπορούμε να το κάνουμε άλλο. Θα βάλω Onyx. Ελπίζω το Onyx να έχει κάποια... Δεν έχει Rock Type κίνηση. Οπότε έχω έχω παγιδευτεί εδώ τώρα. Ναι, μια χαρά γενικά αυτό το επεισόδιο. Δηλαδή θα μείνω να χάσω και δεν θα το μετρήσουμε για ήττα, εννοείται. Μα περιμένετε, παίζει να μείνει αυτό από και να πηγαίνει για στράγγολ. Βέβαια κάπως σαν γκρόουντ και τέτοια. Ναι. Έχουμε 3 Pokémon και δεν έχουμε κάποια επίθεση να βαράει. Βασικά είναι και Ghost και Norman. Οπότε ας ελπίσουμε τουλάχιστον να νικήσουμε και να μην νιώθουμε άσχημα αν δεν μετρήσουμε την ήττα μας. Γιατί μάλλον για ήττα πάμε, παιδιά.
Α, έχεις και defense curl του. Κοίταξε να δεις ρε. Αν θυμηθώ, ίσως κόψω το βίντεο εδώ. Να μην το δείτε όλο γιατί ήταν ενοχλητικό. Θα να δούμε λίγο την κατάληξη αυτού του. Της μάχης, της περίεργης μάχης. Και πόσα PP έχεις από το defense cut. Αλήθεια πόσο... Α, ωραία. Ω, κάνεις πολύ strangle. Οπότε νομίζω θα σε νικήσουμε. Άντε ρε ψόφα, άντε. Και τώρα μαθαίνει rock throw. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Ρίξ. Να είσαι καλά. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Για όνομα. Ήταν πάρα πολύ περίεργη αυτή η μαγή. Χωράζω ακόμη μια Pokeball Bass και σωθεί λίγο το πράγμα που δεν νομίζω. Θα φανούμε μόνο τυχεροί αν δεν βρούμε Pokemon. Είναι ένα hit molly και δεν υπάρχει περίπτωση να καταφέρω να πιάσω το hit molly. Και απλά φεύγουμε. Γιατί! Γιατί! Να νικήσω τώρα το Θεό. Μπορώ. Ματσλαπ. Τώρα θα μάθετε όλες τις επιθέσεις εκτός από normal και ghost. Το Sand Attack μας βοήθησε. Οπότε ας βάλουμε Scratch. Πάμε να κάνουμε Fusion. Μιας και δεν πήραμε εδώ το Hitmonlee τουλάχιστον. Μπορούσαμε να πάρουμε Αρκέους. Πάντως ξεκινήσαμε ξανά τη σειρά με το καλύτερο επεισόδιο που μπορούσαμε να έχουμε. Έχουμε δει Fusion ωραία, έχουμε δει το Αρκέους, έχουμε δει αυτή την περίεργη μάχη με το Strangle και θα κάνουμε και το πρώτο μας Fusion στο πρώτο επεισόδιο, οπότε μια χαρά. Εντόκτριο με Electrod. Ω, είναι ωραίο! Το Dagont. Ωραίο. Static. Να ανεβάζεις Special Defense, να κατεβάζεις Speed. Όχι. Θα σας αφήσουμε Sirius. 3 Attack θα μάθουμε. Match Slap θα μάθουμε. Sand Attack δεν θα μάθουμε. Astonish στη θέση του Sonic που νομίζω. Θα να κάνω ένα save. Τώρα λέω να πάω να πολεμήσω τον Blue για να πάρουμε και λεφτά. Δεν θέλουμε Pokeballs. Εδώ έχει πάρα πολύ ωραία Pokemon, που δυστυχώς δεν τα πήραμε. Εντάξει, κοιτάξτε το sprite του... του Doctrine. Μπανάνα πάλι. Τι φάζει όλο μπανάνες. Wailord με Χούντου. Αν είσαι και... είσαι και normal. Το
ξεχνά. Νομίζω τον Dangon θα μας κουβαλήσει. Λογικό είναι και το starter μας. Ultramon, ωραία. Γιατί δεν την πήρα πριν. Δίνει αρκετό HP η μπανάνα, έτσι, 30. Ελπίζω τώρα να μην χάσουμε. Αλλά έχω ανάγκη από χρήματα, από... Είναι super effective, ωραία. Αλήθεια τώρα. Μετά και Dragonair. Ντάς. Στον ίσιο δεν μπορούμε να πάμε, είπαμε. Mud Slap. Σου ρίξω λίγο το Accuracy. Εντάξει, χρησιμοποιούμε βέβαια και κανονικά Pokémon εκτός από Fusion. Δεν το κάναμε πριν. Αλλά μιας και παίρνω ένα Pokémon σε κάθε route, νομίζω είναι λογικό. Μα δεν μας έδωσε τίποτα, ρε. Ρε. Τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να πουλήσω... Να πουλήσουμε την... Την Ultramon. Σε καθά την αφήσω, έχουμε 5 Pokeballs και μία Ultra. Λοιπόν παιδιά, κάπου εδώ θα σταματήσω το επεισόδιο, νομίζω βγήκε και αρκετά μεγάλο. Κάναμε μια δυνατή αρχή. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε, κάντε ένα like αν σας άρεσε, αφήστε κάποιο σχόλιο από κάτω και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε καλά να περνάτε, γεια σας!